Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Όπως προλόγησες και εσύ, γυναικεία αξεσουάρ που πωλούνται από μερικές από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες διαδικτυακών αγορών στον κόσμο, σύμφωνα με τις αρχές της Σεούλ, περιείχαν τοξικές ουσίες που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν εκατοντάδες φορές πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα. Κινέζικοι γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Shein, Temu και AliExpress, έχουν εκτοξευθεί σε δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία από μοντέρνα ρούχα και αξεσουάρ σε εκπληκτικά χαμηλές τιμές. Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη οδήγησε σε αυξημένο έλεγχο των επιχειρηματικών πρακτικών και των προτύπων ασφάλειάς τους, μεταξύ άλλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νότια Κορέα, όπου αξιωματούχοι της Σεούλ πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις σε είδη που πωλούνται από διαδικτυακές πλατφόρμες. Στο πιο πρόσφατο έλεγχο, λοιπόν, δοκιμάστηκαν 144 προϊόντα από τις εταιρείες Shein, AliExpress και Temu, και πολλά προϊόντα από αυτές τις εταιρείες δεν πληρούσαν τα νομικά πρότυπα. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε κάποια παραδείγματα. Σε παπούτσια όπως από τη Shein βρέθηκαν να περιέχονται σημαντικά υψηλά επίπεδα φθαλικών ενώσεων, 229 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Εκπληκτικός αριθμός, Ιωάννα. Ακριβώς. Είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα πλαστικά πιο εύκαμπτα. Μια τέτοια χημική ουσία, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ένας αξιωματούχος από την Ομάδα Περιβαλλοντικής Υγείας της Σεούλ, έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος για τον άνθρωπο από το Διεθνές Ινστιτούτο Καρκίνου. Επομένως, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί η μακροχρόνια επαφή με το ανθρώπινο σώμα, δηλώνει. Εντοπίστηκαν όμως και άλλες ουσίες. Ακριβώς, όπως η φορμαλδεΐδη. Είναι μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε προϊόντα οικοδομής, Χριστίνα. Εντοπίστηκε στα καπάκια του Shein στο διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου. Δύο μπουκάλια βερνίκι νυχιών από τη Shein βρέθηκαν να έχουν διοξάνιο, μια πιθανή ανθρώπινη καρκινογόνο ουσία που μπορεί να προκαλέσει υπατική δηλητηρίαση σε επίπεδα πάνω από 3,6 φορές από το επιτρεπόμενο όριο και συγκεντρώσεις μεθανόλης 1,4 φορές πάνω από το αποδεκτό επίπεδο. Η Shein είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι συνεργάζονται στενά με διεθνείς οργανισμούς δοκιμών για να πραγματοποιούν τακτικά δειγματοληπτικές δοκιμές για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που παρέχουν από προμηθευτές πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας. Ιωάννα, ακριβώς και αυτή η απάντηση από την εταιρεία δείχνει ότι έχει υψηλά αντανακλαστικά, γιατί όχι απλά μπαίνει στην διαδικασία να πραγματοποιήσει και ίδια ελέγχους μετά από το μπαράζ καταγγελιών που έχουμε φυσικά από καταναλωτές, αλλά μπαίνουν και στην διαδικασία να αποσύρουν κάποιες κατηγορίες στις οποίες έχουν εμφανιστεί αυτές οι καρκινογόνες τοξικές ουσίες. Ακριβώς, όπως στην περίπτωση της εταιρείας Temu. Οι αρχές της Σεούλ διαπίστωσαν ότι κάποια τα σανδάλια της εταιρείας αυτής περιείχαν μόλυβδο στους πάτους σε επίπεδα πάνω από 11 φορές από το επιτρεπόμενο όριο. Με συγχωρείτε. Δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Temu, μόλις λάβαμε ειδοποίηση από την κυβέρνηση της πόλης της Σεούλ, ξεκινήσαμε αμέσως μια εσωτερική έρευνα. Καταργήσαμε γρήγορα αυτές τις λίστες προϊόντων από την παγκόσμια αγορά μας και ενισχύουμε τα συστήματα και την καθοδήγησή μας προς τους εμπόρους για να διασφαλίσουμε ότι συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και τους τοπικούς κανονισμούς. Οι αξιωματούχοι της Σεούλ ζήτησαν να αφαιρεθούν τα προϊόντα από την πώληση, σύμφωνα με μια κυβερνητική δήλωση. Τέλος, να προσθέσουμε ότι από τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε τη Shein στον κατάλογό της με τις ψηφιακές εταιρείες που είναι αρκετά μεγάλες, ώστε να υπόκειται σε αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προστασία των πελατών από μη ασφαλή προϊόντα, ειδικά εκείνα που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για ανήλικους. Νομίζω ότι αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος που βλέπουμε τώρα να προκύπτουν αυτές οι ειδήσεις, να υπάρχει περισσότερος έλεγχος. Να θυμίσουμε επίσης ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταγγελίες μετά από τις συγκεκριμένες έρευνες στα προϊόντα αυτών των εταιριών. Έχουμε δει και στο παρελθόν, ακόμη και σε παιδικά αντικείμενα, παιδικά ρούχα, να δημιουργούνται προβλήματα όσον αφορά τα δερματικά και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε, γιατί αυτές οι εταιρείες πραγματικά, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, γιγαντώνονται. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.